Γιατί τα έβγαλε πάλι τα ρούχα του Jason Momoa? Νομίζω ότι δεν μπορεί πια να μείνει στα ρούχα του. Δεν αντέχει, παιδιά, αυτό το παιδί και μας χαρίζει απολαυστικότατες στιγμές. Μέχρι που έμαθα και εγώ ποιος είναι ο Jason Momoa, γιατί στην αρχή σας κοίταζα λίγο... Ναι. Επιστρέφει εκείνο το παρτό κοφτό μαγιουδάκι, θυμάστε, που είχε πάει στη Χαβάη και ψάρεψε κάτι τόνους, που δεν νοιάστηκε κανείς γιατί φύσαγε το αεράκι και έφυγαν όλα και είδαμε την πίσω όψη του Μωμόα. Τώρα αποφάσισε να τρολάρει τον εαυτό του στο Jimmy Fallon που πήγε να δώσει συνέντευξη, ούτε που άκουσα τι είπε. Και σηκώνεται στη μέση της συνέντευξης. Έλα να συντονιστούμε λίγο, Μωμόα μου, γιατί σε προλογίζω. Πάμε. Και τα πετάει όλα έξω, παιδιά. Πώς, εδώ βλέπω πολλά ρούχα. Τι εννοείς? Αυτό λέω. Μιλάει πάρα πολύ ο Jason για το θέαμα το οποίο μας είχε χαρίσει εκείνο το βράδυ. Χθες συγκεκριμένα. Έλα, σήκω. Λοιπόν, κοιτάξτε. Εδώ θα βγάζει σιγά-σιγά, ξεντύνεται. Πιτζάμες να πούμε. Βέβαια, δεν περιμένει κανένας τι θα συμβεί, μέχρι που βγάζει το πάνω μέρος και λες εδώ είμαστε. Και ξαφνικά κάνει αυτό. Κοιτάξτε. Α, είναι πάλι το ίδιο μαγιό από είναι μέσα. Το ίδιο μαγιό. Δυστυχώς για σας, κρύψαμε το πίσω κομμάτι του. Αλλά μπορείτε να το δείτε. Εγώ το είδα πάντως και όλο το γραφείο. Αυτή ήταν η εμφάνιση χθες το βράδυ στον Jimmy Fallon. Δεν το έκανε πάλι τάχα μου και καλά για περιβαλλοντικούς λόγους και ευαισθησίες? Όχι, το έκανε για μας αυτή τη φορά. Στο αφιέρωσε. Για την Τζόρτζια το έκανε. Το έκανε για μας αυτή τη φορά.